ορίστηκαν και για το οποίο ενημερωθήκαμε και από τους δημάρχους στην περιοχή. Είμαι πολύ ευτυχής ότι όχι απλώς τα γνωρίζει η περιφέρεια, αλλά ήδη βρίσκεται στον δρόμο της λύσης. Το πρώτο θέμα είναι το θέμα της μεταφοράς των μαθητών στη σχολεία τις επόμενες μέρες. Εμείς θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε από την πλευρά μας, σαν αντιπολίτευση, να δοθεί η λύση την οποία ζητά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Υπάρχει το θέμα της λίμνης κοντά στο Λαγκαδά που βρίσκεται αυτή τη στιγμή με αρκετά απόβλητα από βιομηχανικά απόβλητα από εργοστάσια ιδιαίτερα χρωμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτός ο οικολογικός κίνδυνος και αφορά και τον υδροφόρο ορίζοντα. Και εκεί υπάρχει σχεδιασμός στον οποίο απόλυτα συμφωνούμε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο Περιφερειάρχης δεν είναι από αυτούς που άλλα λέγανε προεκλογικά και άλλα λένε μετεκλογικά. Δηλαδή παραμένει αντίθετος σε οποιαδήποτε επιφανειακή εξόρυξη που θα αποτελέσει κίνδυνο για το περιβάλλον. Μια θέση που ανεξάρτητοι Έλληνες τη στηρίξαμε και για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και για τη Χαλκιδική. Συζητήσαμε πολύ για το θέμα του Αγίου Όρους. Διότι και συνδέω το Άγιο Όρος με τις νέες ανακαλύψεις στην Αμφίπολη. Διότι πλέον φαίνεται ότι η Κεντρική Μακεδονία μετατρέπεται σε ένα τεράστιο πολιτισμικό πάρκο που ενώνει και την Ορθοδοξία αλλά και την αρχαία Ελλάδα. Η ροή τουριστών τα επόμενα χρόνια, αν όλα πάνε καλά, όπως φαίνεται ότι πάνε καλά, πιστεύω ότι θα αλλάξει εντελώς το τοπίο της Κεντρικής Μακεδονίας. Χαίρομαι καταρχήν ότι στο Άγιον Όρος πλέον φαίνεται να ξεκινούν πάλι οι εργασίες σε συνεργασία με τις Μονές για την προστασία καταρχήν της τεράστιας πολιτικής κληρονομιάς. Επισκέφθηκα και το Βατοπέδι, γιατί θεωρώ ότι μετά από αυτά τα χρόνια που κάποιοι χρησιμοποίησαν πολιτικά το Βατοπέδι για να δημιουργήσουν δίθεν σκάνδαλο, με αποτέλεσμα να μείνουν πίσω 5 χρόνια αυτές όλες οι προσπάθειες που κάνανε και οι μοναχοί, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική εξουσία, τελειώσανε μετά από την λήξη του, την απόφαση της δικαστικής απόφασης που είχαν πρόσφατα, με αποτέλεσμα να ξεμπλοκάρουν πλέον όλες αυτές οι σχεδιασμοί για το μέλλον, ότι τις επόμενες μέρες όλος ο ελληνισμός, αλλά και η παγκόσμια κοινή γνώμη, περιμένει τα αποτέλεσματα των αρχαιολόγων που θα τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Ούτε θα προαναγγείλουμε κάτι, αλλά ελπίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι τέτοια που θα μπορέσουμε ουσιαστικά να φέρουμε στην Κεντρική Μακεδονία πολίτες και τουρίστες από όλο τον κόσμο και να ενοποιήσουμε ουσιαστικά τους χώρους από τη Βεργίνα, στην Πέλα και σε όλες τις περιοχές και της Μακεδονίας. Μιλάμε για την Άουσα, για την σχολή του Αριστοτέλη, να γίνει ένα τεράστιο πολιτισμικό πάρκο για όλο τον κόσμο. Συζητήσαμε μαζί με τον Περιφερειάρχη τα θέματα που μας ανέπτυξαν οι Δήμαρχοι και ιδιαίτερα στην περιοχή του Λαγκαδά για τα θέματα της ασφάλειας. Είναι τεράστιο το θέμα της ασφάλειας και ενημέρωσα και τον Περιφερειάρχη ότι και εμείς, ανεξάρτητοι Έλληνες, θα επισκεφθεί τον κύριο Κικίλια μόλις γυρίσουμε στην Αθήνα και θα του ζητήσω την ενίσχυση των τμήματων αλλά και των δυνάμεων ασφαλείας. Είναι αδύνατο να μιλάμε για 10 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και οι πολίτες να φοβούνται να βγουν από τα σπίτια τους. Και το ίδιο ακριβώς, την ίδια άποψη έχει και ο κ. Τζικώστας. Όπως με πολύ προσοχή και με σεβασμό ήμασταν κοντά και όχι από πάνω στην προεκλογική περίοδο μαζί με όλες τις άλλες δυνάμεις που στηρίξανε την εκλογή, θα είμαστε και στο έργο το οποίο έχει αυτή τη στιγμή, το δύσκολο έργο, έχει να κάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Βασίλη τον Κικίλια, διότι μόλις 2 μέρες μετά την επίσκεψή του εδώ στην Περιφέρεια και το αίτημα που θέσαμε για αύξηση των μέτρων ασφαλείας, πράγματι διπλασιάστηκε η δύναμη στο αρχαιολογικό αυτό έβριμα της Αμφίπολης και ταυτόχρονα ξεκίνησε και η διαδικασία φωταγώγησης του μνημείου για λόγους ασφαλείας. Επομένως, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Η ανασκαφική δραστηριότητα συνεχίζεται και σε λίγες μέρες θα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από την αρχαιολογική υπηρεσία. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πιστέψω ότι στη θεσμική σχέση ανάμεσα σε έναν πρωθυπουργό και σε έναν περιφερειάρχη μπορεί να μπαίνουν ζητήματα προσωπικής πικρίας ή θέματα που αφορούν στο παρελθόν. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, θα σας πω πράγματι ότι χάρηκα για τη συνάντηση
με τον Κώστα Καραμαλή. Ένας άνθρωπος που εκτιμώ ιδιαίτερα και ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι αποτελεί κεφάλαιο για τη χώρα και την ευρύτερη κεντροδεξιά. Και μάλιστα σε ρόλο όχι τιμητικής αποστρατείας, όπως κάποιοι θα ήθελαν. Υποδέχτηκα με μεγάλη χαρά σήμερα τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον Πάνο Καμένο, και την αποστολή την κοινοβουλευτική που μας επισκέφθηκε. Τον ευχαριστώ και τους ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνουν για τα προβλήματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και το αίτημά τους να επισκεφθούν την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της επίσκεψης της ΔΕΘ. Είχαμε μία συζήτηση που περιστράφει γύρω από πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν την Κεντρική Μακεδονία, από το ζήτημα της ανεργίας, που είναι το βασικό μας πρόβλημα, το θέμα των υποδομών, το σχέδιο της διοίκησής μας για τα επόμενα 5 χρόνια, την πορεία του ΕΣΠΑ και την προετοιμασία για το νέο πρόγραμμα, τη νέα προγραμματική περίοδο, το ΣΕΣ 2014-2020. Και φυσικά συζητήσαμε για τα σημαντικά ευρήματα στην Αμφίπολη Σερών, για την μεταφορά μαθητών που υπολογίζουμε αύριο ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα δώσει μια οριστική λύση στο πρόβλημα για να ξεκινήσουν τη Δευτέρα τα σχολεία χωρίς προβλήματα, και μια σειρά από άλλα θέματα περιβαλλοντικά και θέματα κυρίως που σχετίζονται με την αυτοδιοίκηση και τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν άμεσα στον Καλλικράτη, έτσι ώστε η αυτοδιοίκηση, οι περιφέρειες να αποκτήσουν τον αναπτυξιακό ρόλο για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί και κυρίως να έχουν την οικονομική και πολιτική αυτοτέλεια. Όλα αυτά στο πλαίσιο της Ευρώπης των Περιφερειών, το οποίο ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και εγώ προσωπικά στηρίζουμε απόλυτα.